Αχ, αυτή η έκλειψη. Θα παραμιλάω εγώ μέχρι να. Η έκλειψη. Εντάξει, πέρασε κι αυτή. Δεν αφήνει όμως τα απόνερα. Κάτι αφήνει. Αφήνει, κάτι παίρνει. Ναι, έκλειψη είναι αυτή. Έχουμε και άλλα πράγματα που γίνονται σήμερα όμως. Δηλαδή, το πρωί όντως σχηματίστηκε η έκλειψη ηλίου. Δεν ήταν ορατή από τη χώρα μας. Το είχαμε πει από χθες. Στην πορεία όμως ο ήλιος κατευθείαν, γιατί ήταν στο τέλος του κρύου, άλλαξε ζώδιο, μπήκε στο ζώδιο του Ταύρου. Ξεκίνησαν λοιπόν, ξεκινούν σήμερα τα γενέθλια των Ταύρων. Αν έχετε φίλους, φίλες, Ταύρους, συγγενείς κτλ, κτλ, να τους πείτε τα χρόνια πολλά. Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν τα γενέθλια των Ταύρων. Ο ήλιος μπαίνει στον Ταύρο. Η Σελήνη επίσης μετακόμισε και εκείνη στο ζώδιο του Ταύρου. Βέβαια η Σελήνη δεν μένει πάρα πολύ, 2,5 μέρες το περισσότερο. Και η πρώτη όψη που κάνουν και η Σελήνη και ο ήλιος με το που μπήκαν στον Ταύρο, τι είναι? Το τετράγωνο με τον Πλούτονα. Άρα η σημερινή μέρα γενικώς έχει μια ένταση. Και αυτή την ένταση μπορεί να την έχουν τόσο τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή κρίζι, γη, καρκίνη, εγώκερη των τελευταίων ημερών, αλλά και τα σταθερά ζώδια, Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι, με γενέθλια τις πρώτες ημέρες. Εμείς θα δούμε σήμερα πώς θα μας επηρεάσει ο ήλιος που μπαίνει στον Ταύρο, πώς θα είναι τα πράγματα μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί ο ήλιος μένει ένα μήνα σχεδόν έτσι σε κάθε ζώδιο. Θα δούμε λοιπόν ποια θέματα φέρνει σε προτεραιότητα και να πούμε ότι τα συγκεκριμένα γενέθλια των Ταύρων σημαδεύονται και από τον ανάβρωμο Ερμή, που αυτό θα συμβεί αύριο. Θα έχουμε ανάβρωμο Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου, ξεκινά από αύριο και θα είναι μέχρι τις 15 Μαΐου, αλλά και από μία έκλειψη ακόμη, η οποία θα είναι σεληνιακή και θα είναι στις 5 Μαΐου αυτή. Στα γενέθλια δηλαδή αυτών που έχουν εκεί κοντά στις 4, 5, 6 Μαΐου, θα υπάρχει και αυτή η επιβάρυνση από τη μια πλευρά, από την άλλη και η ευκαιρία. Οι εκλήψεις πάντα δίνουν ευκαιρίες για να αλλάξουμε πράγματα.